από την πρώτη στιγμή που μας συνέβη και αυτό το κακό στην περιοχή της Θεσσαλίας, αμέσως κινητοποιηθήκαμε σαν σύλλογος με το Δέλτα Σίγμα και στη συνεργασία με την Act 5 ενδράση να μαζέψουμε αμέσως νερό και διάφορα άλλα πράγματα για να τα πάμε στους πληγέντες. Αυτό που είδαμε δεν περιγράφεται με τίποτα και όλος ο κόσμος. Οι τηλεοράσεις δεν δείξαν πολλά πράγματα, γιατί εμείς πήγαμε και είδαμε το πόνο των οικογενειών. Εμείς σε όλα αυτά τα χωριά που πλήγησαν και εδώ στα Τρίκαλα μέσα, λίγο πολύ όλες οι οικογένειες πάθαν ζημιά. Όλα τα υπόγεια πλημμυρίσανε, γιατί μας βγήκε το ποτάμι έξω, είχαμε αυτή την ατυχία. Υπήρχε σε διάφορες πλατείες υπήρχε πρόβλημα, ήταν πάρα πολύ το νερό. Εσείς τι ζημιά πάθατε, κύριε Πρόεδρε, για παράδειγμα? Προσωπικά εσείς, ως οικογένεια. Προσωπικά εμείς, εκεί έτυχε να είναι ο υποσταθμός της ΔΕΗ κοντά, ο οποίος πλημμύρισε και δεν είχαμε ρεύμα 5 μέρες. Αυτό ήταν ένα σοβαρό θέμα, γιατί πετάξαμε πολλά πράγματα από τα ψυγεία μας, από τους καταψύκτες κτλ. Έχουμε πετάξει από τις αποθήκες, γιατί κάθε πολυκατοικία έχει μια μικρή αποθήκη, έχουμε πετάξει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία όχι όλος ο κόσμος δηλαδή, όλος ο κόσμος, γιατί αυτά δηλώνονται από τις οικογένειες και θα πρέπει εκεί να στηρίξουμε, γιατί όλες οι οικογένειες, οι πολυτεκνές, να ξέρετε ότι όλα τα υπόγεια τα κάνανε σπίτια, διαμερίσματα, για να βάλουν τα παιδιά τους στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Αυτό έχει αποδειχθεί δηλαδή, με τα μάτια μου τα έχω δει. Ότι το υπόγειο λειτουργεί σαν κατοικία δηλαδή. Ναι, όλα αυτά τα υπόγεια ήταν κατοικήσιμα και όλα έχουν πάθει ζημιά. Όταν μια κουζίνα ξύλινη προωθεί, μπαίνει έστω και λίγο νερό μέσα, από ό,τι λέγανε οι μαραγκοί, η υγρασία πάει προς τα πάνω, δεν πάει ποτέ προς τα κάτω. Με το που πάει η υγρασία προς τα πάνω, καταστρέφεται η κουζίνα. Λοιπόν, και καταστράφηκαν πάρα πολλές κουζίνες, πάρα πολλά ηλεκτρικά, πάθαν πολλές ζημιές οι πολύτεκνες οικογένειες, και αυτές οι οποίες πάθανε μεγάλη ζημιά είναι τα χωριά αυτά που βγήκε έξω ο Πηνιός ποταμός, στα χωριά Μεγαλοχώρη, Κλοποτό, Παλαμά, όλα αυτά τα Αγία Κυριακή, Μεγάλα Καλύβια. Αγία Κυριακή, εδώ κοντά, Μεγάλα Καλύβια. Πόσες τρίτεκνες οικογένειες επλήγησαν? Εγώ υπολογίζω γύρω στις 500 οικογένειες. 500. Οικογένειες. Εδώ έρχονται πάρα πολλές οικογένειες, βλέπετε τα τηλέφωνα χτυπάνε. Δεν σταματούν. Και να ξέρετε ότι χτυπάνε για να βρούμε σπίτια. Θα πρέπει απάνω στο θέμα αυτό να βρούμε σπίτια, γιατί θέλει ο κόσμος να νοικιάσει σπίτια για ένα χρόνο, ενάμιση, γιατί αυτά τα σπίτια τους, τα οποία πλημμυρίσανε, δεν γίνονται εύκολα. Θέλει ένα χρονικό διάστημα. Άρα δηλαδή το αίτημά σας ως σύλλογος είναι να βρεθούν κατοικίες άμεσα. Άμεσα για αυτές τις οικογένειες, γιατί έρχεται και χειμώνας. Έρχεται και χειμώνας. Και οι άνθρωποι δεν λένε δωρεά να πληρώσουν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε, αυτό είναι, τρέχουμε και δεν μπορούμε να βρούμε. Προς το παρόν μένουν σε ξενοδοχεία. Προς το παρόν μένουν σε ξενοδοχεία διάφορα, αλλά πρέπει να βρούνε σπίτια για να μείνουν για ένα χρόνο, ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν το σπίτι το δικό τους. Αυτή είναι και η μέρημνα του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή εμείς τρέχουμε για αυτό το ζήτημα, να βρούμε σπίτια για τις πολύτιμες οικογένειες και για όλες τις οικογένειες βέβαια, όσοι μπορούν, να βρούμε σπίτια για να μείνουν. Τα χωριά όλα γύρω-γύρω, να ξέρετε ότι όσα σπίτια ήταν, άλλο στη Γερμανία, άλλο μετανάστες Καπαλού κτλ., έχουν νοικιαστεί όλα. Είναι πλήρης τα χωριά. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε ούτε ένα σπίτι για ενίκιο. Δηλαδή θα αρχίσουμε τώρα να πάμε και σε άλλα χωριά παραπάνω, προς τον Κόζεκα. Να βρουν σπίτια για να μείνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή στην πόλη δεν υπάρχουν. Στην πόλη δεν υπάρχουν. Γύρω από την πόλη είχαμε ζημιές. Επίσης είναι ανύπαρκτα και πάτε προς την περιοχή του Κόζιακα τώρα. Προς τα εκεί για να μετεγκατασταθούν εκεί οι οικογένειες. Να εκεί, γιατί τώρα
Δεν είναι λύση τώρα να πάνε σε κοντέινερς και σε τέτοια όπως του Σύριους και τα λοιπά. Δεν μπορεί ο Έλληνας να το κάνει αυτό με τίποτα. Μπορεί να πάρει την κάπα δίπλα που λένε και να καθίσει και να κοιμηθεί στο χορτάρι, να τη βγάλει στο χορτάρι, παρά να πάει σε τέτοιες καταστάσεις. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, εσείς πώς θα στηρίξετε αυτές τις 500 πληγήσεις οικογένειες, πέρα από τον αγώνα που κάνετε μαζί τους για να βρεθούν κατοικίες, να βγάλουν το χειμώνα, τι άλλο θα κάνετε? Επειδή ξέρετε ότι είμαι και στην Ομοσπονδία Τρυπτέκνων, προς τιμήν τους, από την πρώτη στιγμή όλοι οι πρόεδροι των Συλλόγων Τρυπτέκνων Ελλάδος μου πήραν τηλέφωνο, ό,τι θέλεις να βοηθήσουμε, σε ό,τι να βοηθήσουμε, και έστειλα πολλά αυτοκίνητα στον Παλαμά, έστειλα εδώ στα χωριά τα οποία πλήγησαν πάρα πολύ, στην αρχή νερό, μας ζητούσαν μετά να τους φέρουμε διάφορα εργαλεία τα οποία να καθαρίζουν τα σπίτια, δεν θέλαν ούτε φαγητό, το μόνο που λέγανε, πρόεδρε, θέλουμε νερό, φαράσια ας πούμε να είναι σιδερένια, σκούπες σειρματένιες και διάφορα καθαριστικά, ώστε να καθαρίσουν τα σπίτια τους. Δεν θέλω να φαγητό. Τους διέφερε η στέγη δηλαδή και όχι το στομάχι. Τους διέφερε η στέγη και όχι το στομάχι. Ναι. Απλώς θέλανε το νερό τους για να μην πάρουν αφεντά τους και τρέχουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή τι να σας πω, είναι... Ζήσατε δραματικές στιγμές. Ήταν δραματικές οι στιγμές και το θέμα είναι ότι στενοχωρέθηκα πάρα πολύ με ένα μικρό αυτό, ας πούμε. Ήρθε κάποιος και μου λέει να πούμε αυτή τη γαλότσα, πρόεδρε, την πλήρωσα 25 ευρώ. Δηλαδή είναι ξεφτύλα. Τους εκμεταλλεύονταν κιόλας. Εδώ ο γείτονάς μας, ας πούμε, έλα εδώ, μου λέει, και τα λοιπά. 9 ευρώ την έχω, μου λέει, ας δώσω 5 ευρώ να πάρει ο κόσμος. Υπήρξαν δηλαδή άνθρωποι που εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο τους και την κατάστασή τους. Ναι, αυτό δηλαδή, με έχει σηκωθεί τρίχα τώρα, δηλαδή είναι για... ο Θεός, τι να τους φωτίσει ο Θεός δηλαδή, να μην κάνουν τέτοιες συγκέντες πάνω εις βάρος, δηλαδή σε κάποιον που είναι μέσα στο φούρκο και τον πατάς από πάνω, αυτό είναι. Είναι κρίμα από το Θεό, με τόση οικογένεια ας πούμε, και να την πατάς από πάνω και να έχει καταστραφεί ο άλλος. Ο άλλος να έχει, ας πούμε, όλη την περιουσία του γύρω-γύρω από το σπίτι του. Δηλαδή να έχει τα γεωργικά μηχανήματα γύρω-γύρω από το σπίτι του, το οποίο να είναι καταστραμμένα. Καταστραμμένα. Να είναι έξω τα χωράφια καταστραμμένα. Τα βαμπάκια καταστροφή. Τα καλαμπόκια καταστροφή. Λοιπόν, και εδώ που τα λέμε, ίσως η πολιτεία δεν πρόλαβε, ίσως είναι μεγάλο το κακό. Δεν ξέρω τι να πω, γιατί ο κόσμος δεν βρήκε πολλούς να τους βαράνε λίγο την πλάτη, εδώ είμαστε, μη φοβάστε. Γιατί βλέπετε, ας πούμε, τα χωριά εδώ που πλήγησαν και δεν πήγε κανένας ακόμα, τίποτα, κανένας. Πήγαμε στο Βλοχό, πήγαμε στο Κεραμίδι, στο Κλοκοτό, κανένας είναι, δεν πέρασε. Κανένας δεν πέρασε. Και δεν λέγανε ψέματα ο κόσμος, Ήταν, ας πούμε, τα σκουπίδια έξω στον δρόμο. Τα βλέπουμε τα σκουπίδια δηλαδή έξω στον δρόμο. Δεν τα βλέπουμε, δεν βλέπουμε καθαρισμένο κάτι. Χωρίς να θέλω να πιέσω, γιατί είμαστε και μέσα στις εκλογές τώρα, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Αυτά που είδα, αυτά σας λέω. Μακάρι να γίνουν όλα. Όπως, ας πούμε, και στην αρχή και εδώ στην πόλη μας, ας πούμε. Ήταν σε όλες τις γωνίες, ήταν σκουπίδια, ήταν. Πετούσαν, σας λέω, από τα υπόγεια τα οποία έχουν γίνει διαμερίσματα. Βλέπω τώρα φορτηγά ολόκληρα, τριαξονικά, να φορτώνουν συνέχεια και να γεμίζει την άλλη μέρα. Να φορτώνουν, να γεμίζουν. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να καθαρίζονται, θα πρέπει να βάλουν ιδιώτες, γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουν οι Δήμοι. Πώς να καθαρίσουν? Να βάλουν ιδιωτικά μηχανήματα τα οποία να καθαρίσουν και τις πόλεις και τα χωριά αυτά που πλήγησαν, να πάρουν μια ανάσα οι οικογένειες, να πάρουν μια ανάσα, να πούν ότι κάτι έγινε. Έχει τώρα 20 μέρες και δεν έγινε τίποτα, είναι κρίμα.